Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 21 Νοεμβρίου μαζί σας στα αυτοδιοικητικά, η καθημερινή εκπομπή του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι τις 7.30. Η επικαιρότητα τώρα στην Θεσσαλονίκη με μια έντονη φοιτητική διαμαρτυρία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι φοιτητικοί σύλλογοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εικόνα που παρουσιάζει η Λέσχη. Οι συνθήκες σύτησης όπως διαμαρτυρήθηκαν οι μαθητές είναι απαράδεκτες, καθώς όπως τονίζουν στο ρεπορτάζ του Βασίλη Παναγιωτίδη, πολλές φορές αναγκάζονται να περιμένουν στην ουρά για να πάρουν ένα πιάτο φαγητό μέχρι και μισή ώρα και πλέον. Τα αιτήματά τους έχουν να κάνουν και με τη βελτίωση συνθήκων αναμονής και με τη λειτουργία του δεύτερου τμήματος της Λέσχης και φυσικά με την καλύτερη διατροφική αξία των προϊόντων. Οι ίδιοι οι φοιτητές καθημερινά αυξάνονται, ο αριθμός τους δηλαδή αυξάνεται, γεγονός που καταδεικνύει και το πόσο σημαντική είναι η χρήση της φοιτητικής Λέσχης. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ αμέσως τώρα. Σε κατάληψη της Πριτανίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ως στόχο να λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των προβλημάτων με τη σύτηση. Η σημερινή κατάληψη έρχεται και ως αποτέλεσμα της παρέμβασης εκλεγμένων συνδικαλιστών και στις φουρές που διαμορφώνονται καθημερινά στη Λέσχη, αλλά και μέσα στα έτη, στις σχολές του Απιθύτα για τη συλλογή υπογραφών για τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία της Άνω Λέσχης, αλλά και προφανώς το άνοιγμα όλων των διανομών της Κάτω Λέσχης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην προσπάθειά μας για σύτηση είναι τραγική. Μιλάμε για ουρές που ξεπερνούν τα πολλά μέτρα, μιλάμε για μια αναμονή που ξεπερνάει το μισάωρο και το 40 λεπτό της ώρας αιχμής. Και από πλευράς της Βρετανίας, στην προηγούμενη παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, πήραμε την απάντηση ότι η Άνω Λέσχη θα ανοίγει όποτε υπάρχει ανάγκη, ενώ η ανάγκη είναι καθημερινή και γι' αυτό και εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την κατάληψη της Βρετανίας με αποφάσεις του Συλλόγου Φοιτητών, ακόμη δημοσιογραφίας και γεωλογικού, για να διεκδικήσουμε τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία της Άνω Λέσχης και πέρα από αυτό προφανώς και το άνοιγμα όλων των διανομών. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ, θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι να αποσπάσουμε και τη δέσμευση ότι η λειτουργία της Άνω Λέσχης θα είναι σταθερή και μόνιμη. Οι φοιτητές κάνουν λόγο για ουρές αναμονή στη Λέσχη σύτηση του Πανεπιστημίου, ειδικά τις ώρες αιχμής. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές αναφέρουν πως δεν προλαβαίνουν καν να γευματίσουν εκεί και αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλά χρήματα για την καθημερινή τους σύτηση. Βασικό τους αίτημα είναι η σταθερή λειτουργία της Άνω Λέσχης για την αποσυμφόρηση των ουρών που δημιουργούνται στην κεντρική, καθώς και το άνοιγμα όλων των διανομών, ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι φοιτητές. Ουσιαστικά αυτό τέλος πάντων έχει γίνει με την πρωτοβουλία συγκεκριμένων φοιτητικών συλλόγων του ΜΟΕΚ Γεωλογίας, αλλά είμαστε και εκπροσωπεία από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους εδώ πέρα, για το ζήτημα της σύντησης, της Λέσχης ουσιαστικά του Απιθύτα, που καθημερινά όλοι γινόμαστε μάρτυρες μιας απαράδεκτης κατάστασης γενικότερα, γιατί είναι απαράδεκτο το να πρέπει να περιμένεις μισή ώρα, τρία τέταρτα για ένα πιάτο φαΐ και στο τέλος και αυτό το πιάτο φαΐ να είναι σε κακή κατάσταση τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό το λόγο ζητάμε και αναβάθμιση της ποιότητας του φαγητού της Λέσχης, αλλά να ανοίξει άμεσα τέλος πάντων η Άνω Λέσχη και όλες οι διανομές. Γιατί είναι απαράδεκτο πραγματικά τα παιδιά αυτά, είτε επειδή μετά έχουν μάθημα, είτε επειδή μπορεί να δουλεύουν, στο τέλος να μην μπορούν να φάνε το φαΐ τους, είτε να καθυστερούν στο μάθημα τους, είτε οτιδήποτε. Γιατί είναι αναγκασμένοι κανονικά να λειτουργεί κανονικά η Άνω Λέσχη. Παράλληλα, όπως σημειώνουν στη Θέρμη, οι φοιτητές του ΤΕΦΑ και της Σχολής Καλών Τεχνών σύτιζονται μόνο το μεσημέρι, αφού στη Λέσχη που υπάρχει εκεί δεν παρέχεται ούτε πρωινό ούτε βραδινό. Για τα παραπάνω αιτήματα, όπως τονίζουν εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων, των τμήματων του γεωλογικού και της δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, με πρωτοβουλία των οποίων έγινε η κατάληψη, μαζεύονται υπογραφές από όλο το φάσμα των σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναδειχθεί περισσότερο το μέγεθος της κατάστασης με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά. Έχουμε έρθει επανειλημμένες φορές με κινητοποίηση στον Πρίτανη και έχουμε έρθει αντιμέτωποι με αερολογίες τέλος πάντων και πολλές φορές έρχομαι επίσης αντιμέτωποι με το επιχείρημα ότι άμα βλέπουμε ότι έχει τεράστιες ουρές, θα ερχόμαστε στη συνεννόηση με τον εργολάβο. Και τότε που εντάξει, αυτό ουσιαστικά αποτελεί κοροϊδία στα μάτια των φοιτητών. Οπότε γι' αυτό το λόγο είμαστε αποφασισμένοι ναι, μέχρι να πάρουμε τη δέσμευση ότι θα ανοίξει η Άνω Λέσχη, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Ναι. Οι φοιτητές δεν θα σταματήσουν την κατάληψη μέχρι να πάρουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Ενδιαφέροντα τώρα στοιχεία για τις δράσεις συλλόγων που έχουν να κάνουν με την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών παρουσιάστηκαν σε διήμερο σεμινάριο που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, σε χώρο της ΔΕΘ, από την Αντιπεριφέρεια Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι σύλλογοι παρουσίασαν το έργο τους όσον αφορά
την προστασία των παιδιών και τις δράσεις που αναλαμβάνουν, ευαίσθητες ηλικίες φυσικά, αλλά μεταξύ αυτών και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά με κινητικά προβλήματα ή με προβλήματα όρασης. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι βρέθηκαν αυτό το διήμερο, χθες και προχθές, και παρουσίασαν τις απόψεις τους, αντάλλαξαν γνώμεις αλλά και επιστημονικές θέσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα για τα παιδιά πάνω απ' όλα, φυσικά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστημονική διημερίδα με θέμα την παιδική προστασία και τα δικαιώματα του παιδιού διοργάνωσε ο τομέας κοινωνικής αλληλεγγύης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πρωτοβουλία του τομεάρχη κοινωνικής αλληλεγγύης Δημήτρη Ασλανίδη. Η διημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας δικαιωμάτων του παιδιού. Μέσω της διημερίδας δημιουργούμε μία όσμωση, μία ομπρέλα θα λέγαμε, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, για όλους τους φορείς αυτούς να επικοινωνήσουν, να γνωριστούν μεταξύ τους, να μιλήσουν για την δράση, για το έργο τους, για το αξιακό τους πρόταγμα και για όλες τις πρωτοβουλίες τις οποίες επιθυμούν και θέλουν να αναλάβουν. Με τη στήριξη την δική μας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 40 εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και ειδικοί επιστήμονες μοιράστηκαν τη γνώση και την εμπειρία τους πάνω στα ευαίσθητα και πολύπλευρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και τα δικαιώματα του παιδιού. Προβλήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάγκη τόσο της τοπικής, η ανάγκη που προκύπτει για την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό να υποστηρίξει το παιδί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό καλείται τόσο η πρωτοβάθμια όσο και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαστεί. Βρισκόμαστε εδώ για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί στον κόσμο που φτιάχνουμε δεν περισσεύει κανείς. Αυτό θέλουμε στη δράση για το κάτι άλλο, να έχουμε το κάθε παιδί την καθημερινότητά του όμορφη, όπως δικαιούται οποιοδήποτε, είτε έχει αναπηρία είτε όχι. Με δημιουργικότητα, με φίλους, με δράσεις, με οικογένεια. Οικογένειες κυρίως ανθρώπων με αναπηρία και τέτοια τα παιδιά δυσκολεύονται, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν δειλά-δειλά βήματα γίνονται στην κοινωνία, αλλά πολύ αργά σε σχέση με υπόλοιπες χώρες. Δεν απογοητεύομαστε όμως, πάνε πολύ καλά. Δηλαδή υπάρχουν εθελοντές με πολύ μεράκι που θέλουν να ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινωνία και όσο παίρνουμε αγκαζέ και συνοδεύουμε ένα άτομο με αναπηρία προς το έξω, με τη δική μας ευθύνη, με τη δική μας καλή διάθεση, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, το βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα παιδιά προστασία από κάποιο, για κάποιους παράγοντες που ουσιαστικά εγκυμονούν κινδύνου. Τα άτομα με αναπηρία, όσο πιο βαριά αναπηρία, τόσο πιο δύσκολο είναι να προστατεύσουν εαυτό τους από πιθανούς κινδύνους. Να αυτονομηθούν είναι δύσκολο. Οπότε μπορείς να λειτουργήσεις ως υποστηρικτικός παράγοντας δίπλα, χωρίς να τους καταργείς αυτό που μπορούν. Το περιεχόμενο της διημερίδας απευθύνθηκε σε εργαζόμενους σε δομές παιδικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και σε ειδικούς ψυχικής υγείας του παιδιού και εκπαιδευτικούς. Η κοινωνία νομίζω στις μέρες μας ότι κάνει πολλά βήματα, δηλαδή και οι φορείς οι ίδιοι, αφόσον από ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή των φορέων ξεκινούν όλες αυτές οι ενέργειες, οπότε φαίνεται ότι η κοινωνία μας είναι αρκετά ενεργοποιημένη, φυσικά όχι όπως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε νομίζω θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε πολύ περισσότερο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Η αυτοδιοίκηση και ο εθελοντισμός θα παίξουν σημαντικό ρόλο την επόμενη μέρα για να φτιάξει κοινωνία και να βελτιωθεί η κατάσταση. Φυσικά ο εθελοντισμός παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών που θέλουμε συνεχώς να διευρύνεται και να μεγαλώνει, διότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου και της κοινωνίας. Είναι πολλαπλές οι αιτίες που οδηγούν ένα παιδί στην κρίση και γι' αυτό είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και δραστηριότητες όπως η διεπιστημονική αυτή διημερίδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, γνωρίζονται μεταξύ τους οι ειδικοί, υπάρχει μια συνεργασία και ουσιαστικά βελτιώνονται οι συνθήκες που λαμβάνουν των παροχωμένων υπηρεσιών τα παιδιά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και, και η αυτοδιοίκηση να είναι κοντά σε αυτό το κομμάτι και στη σημερινή κοινωνία. Η κοινωνία είναι ευαισθητοποιημένη πάνω σε παιδιά που έχουν θέματα, προβλήματα για να αντιμετωπίσουν. Αυτό που ως ειδικοί της ψυχικής υγείας καταγράφουμε είναι ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου,
όλο και πιο συχνά οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες κοινωνικοποιούνται, βγαίνουν έξω στο φως, αρχίζει να αλλάζει η συνολικότερη προσέγγιση του ζητήματος του παιδιού σε ανάγκη. Τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι ειδικά είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και ζητάνε και οι ίδιοι πιο συχνά βοήθεια. Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης. Τώρα, ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να ασχοληθεί με το θέμα της κάλυψης των κενών που παρουσιάζονται στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης. Οι βουλευτές που συνυπογράφουν την λόγο ερώτηση αναφέρονται στην άμεση ανάγκη επέκτασης και λειτουργίας διπλάσιου αριθμού κλινών στο μοναδικό νοσοκομείο, όπως λένε, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Αυτό επισημαίνουν προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μανατίδης και συνυπογράφουν ο Τομεάρχης Υγείας και πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Δώρα Βιέρη, Χρήστος Γιαννούλης, Κωνσταντίνος Ζουράρης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και Σοκράτης Φάμελος. Όπως αναφέρει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αμανατίδης, στην ερώτηση, ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έλυσε το ζήτημα που είχε ανακύψει με τη συγχώνευση και τη μεταβίβαση όλων των ακινήτων του πρώτου νοσοκομείου ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και με νόμο από το 2018 το νοσοκομείο Άγιος Παύλος έχει την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή σε όλα τα κτίρια και τα παραρτήματα, μια συνολική επιφάνεια πάνω από 8.500 τετραγωνικά μέτρα και φυσικά έχει και την κυριότητα σε όλον τον εξοπλισμό. Τον Ιούλιο του 2019, όπως προσθέτει, κατατέθηκε η δήλωση στο κτηματολόγιο και τον περασμένο Αύγουστο παραδόθηκαν και οι τίτλοι ιδιοκτησίας στη διοίκηση του νοσοκομείου. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν χωρά καμία αμφισβήτηση ή ολιγορία στο να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες περίθαλψης της ευρύτερης περιοχής. Στο κείμενο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ερωτάται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, αν προτίθεται να προχωρήσει στις διαδικασίες που θα εντάξουν το νοσοκομείο Θεσσαλονίκη σε αναπτυξιακά προγράμματα ή ΕΣΠΑ ή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να επεκταθεί κτηριακά και να προσθεθούν οι 200 ή και περισσότερες κλίνες στο νοσοκομείο που χάθηκαν λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων το 2013 όταν έκλεισε το παράρτημα Παναγία στο νοσοκομείο στην Κρίνη. Τώρα στη Θεσσαλονίκη το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 όπως παρουσιάστηκε από τη Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης φέρνει αλλαγές και στο θέμα των χώρων στάσης και στάθμευσης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του ΘΕΣΗ, είναι το πρόγραμμα ελεγχόμενης στάθμευσης, δεν θα συνεχιστεί στην πέμπτη κοινότητα πέρα από τον άξονα της Βασιλίσσης Όλγας. Καταργείται λοιπόν το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θέση στην πέμπτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ερωτηθήσεις από πολίτη για τα όσα έχουν ακουστεί μετά την ανάληψη της νέας διοίκησης του Δήμου. Ο κ. Ζέρβας διευκρίνησε ότι η εφαρμογή δεν θα συνεχιστεί στο εν λόγω κομμάτι πέρα από την Βασιλίσσης Όλγας από τον άξονα. Γι' αυτό έχει σταματήσει, όπως είπε, κάθε διαδικασία για την έκδοση των σημάτων του μόνιμου κατοίκου στην εν λόγω κοινότητα. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον κύριο Ζέρβα, έγιναν και με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας. Ο κύριος Ζέρβας εξήγησε ότι η προηγούμενη διοίκηση υπέγραψε πενταετή σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία το Νοέμβριο του 2017. Και ως εκ τούτου, όπως είπε, ο Δήμος είναι δεσμευμένος μέχρι τον ίδιο μήνα του 2022. Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να έχουμε τις όποιες βελτιώσεις στο σύστημα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ενώ για το ίδιο θέμα, στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο τεταλμένος σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας Δημήτρης Δαγκλής, λέγοντας ότι η πέμπτη κοινότητα θα επεμπλακεί από το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στο 2020. Συνολικά τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Δαγκλή, η επιθυμία της Δημοτικής Αρχής είναι να υπάρξει μείωση του κομίστρου. Να θυμίσουμε ότι στην πέμπτη κοινότητα η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αφορούσε τις οδούς ανατολικά από την οδό Σκιάθου και Σοφούλη μέχρι δυτικά στις οδούς Ναπολέοντος Ζέρβα και Γκίζη και από την παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι και 3 περίπου οικοδομικά τετράγωνα πάνω από την Βασιλίσσης Όλγας. Τέρμα λοιπόν η ελεγχόμενη στάθμευση. Φυσικά δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί καλά-καλά. Ήταν πολύ σύντομο και το χρονικό διάστημα που έμεινε σε εφαρμογή το μέτρο
στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Τώρα πάμε στο στρατόπεδο Σγιάκα, το πρώην στρατόπεδο Σγιάκα, Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, εκεί όπου το Σεπτέμβριο του 2019, πριν από 2 μήνες περίπου, καταγράψαμε εικόνες ντροπής κυριολεκτικά, καθώς μπάζα, σκουπίδια, βουνά ολόκληρα από άλλα αντικείμενα ήταν συγκεντρωμένα σε χώρο και μέσα στο στρατόπεδο και έξω όμως από το στρατόπεδο. Και το γεγονός ότι ήταν πεταμένα παντού και συσσωρευμένα τα σκουπίδια και τα μπάζα έξω από το στρατόπεδο προκαλούσε και την οργή τότε των κατοίκων. Σήμερα έχουμε βελτίωση αυτής της εικόνας και αναλυτικά θα μας πει περισσότερα, καθώς επιμελήθηκε και το ρεπορτάζ ο Βασίλης Παναγιωτίδης, που κατέγραψε τις εικόνες σε μια προσπάθεια καθαρισμού από την πλευρά της νέας δημοτικής αρχής. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Οι εικόνες που είχαμε αντικρίσει πριν από λίγους μήνες, όχι πολύ μακριά από εδώ, από τη σημερινή ημέρα, μόλις 1,5-2 μήνες πριν, στο έξω από το στρατόπεδο Σγιάκα αλλά και μέσα στο στρατόπεδο Σγιάκα, ήταν απογοητευτική, καθώς μιλούσαμε για τόνους σκουπιδιών, οι οποίοι είχαν συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποιοι πολίτες, οι οποίοι έβρισκαν την εύκολη λύση το στρατόπεδο Σγιάκα, πετσώντας σκουπίδια τους εκεί, και είχαν δημιουργήσει πραγματικά βουνά από σκουπίδια, τόσο στο εσωτερικό του στρατοπέδου, όσο και περιμετρικά αυτού. Μάλιστα, στον δρόμο που βρίσκεται Εμμανουήλ Παπά στη Δημοτική Κοινότητα Κορδελιού, Ελευθερίου Κορδελιού, εκεί ο δρόμος πραγματικά είχε κλείσει ο μισός. Τα σκουπίδια ήταν μέχρι έξω. Ο μισός δρόμος είναι είχε εικόνες κλείσει. Που βλέπουμε και είχαμε καταγράψει τότε το Σεπτέμβριο, Βασίλη. Βέβαια, αυτή η εικόνα δεν έχει καμία σχέση πλέον με το σήμερα, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ακριβώς. Αυτή ήταν η εικόνα τότε μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Μιλήσαμε σήμερα με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κ. Δεμερτζή, ο οποίος μας είπε ότι είχε κάνει μία βόλτα το προηγούμενο διάστημα μετά την εκλογή και όλα της νέας διοίκησης στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, να δει ποια σημεία έχουν πρόβλημα, και μας επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σημείο το είχε ουσιαστικά σημαδέψει ως ένα σημείο που χρειαζόταν άμεση επέμβαση του Δήμου για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Αυτό το είδαμε μόλις χθες, τα οποία συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν με 2-3 φορτηγά, με 3 φορτηγά και φαγάνες να πάνε στο σημείο να μαζέψουν τουλάχιστον περιμετρικά και εξηγημένα στην οδό Εμμανουήλ Παπά, στην συγκεκριμένο δρόμο. Έβγαλαν τα σκουπίδια από εκεί, τα μάζεψαν, τα βάλαν στα φορτηγά, τα μετέφεραν στην Μαυροράχη, και αυτή η διαδικασία τόσο συνεχίστηκε και σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί και αύριο και πολύ πιθανό χρειαστεί και ακόμα μία μέρα, Κατερίνα, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα σκουπίδια, ή να πούμε ότι τα σκουπίδια που βρίσκονται τουλάχιστον περιμετρικά του στρατοπέδου, καθώς όσα σκουπίδια βρίσκονται στο εσωτερικό του στρατοπέδου είναι άλλη διαδικασία. Βασίλη, εκεί δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος και δεν νομιμοποιείται ακριβώς και δεν είναι η ιδιοκτησία του ουσιαστικά ακριβώς, το στρατόπεδο, σωστά. Το στρατόπεδο αυτό νίκησε στο στρατό ακόμα. Δεν έχει πάρει, δεν έχει δικαιοδοσία ο Δήμος να επέμβει, να παρέμβει μέσα και να το καθαρίσει. Βέβαια, από ό,τι μας είπαν, ήρθανε η Δημοτική Αρχή σε επικοινωνία με το στρατό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να γίνουν παρεμβάσεις, να γίνουν κάποιες προσπάθειες να καθαριστεί όλο το στρατόπεδο, καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά, τα απαραίτητα μηχανήματα για να γίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί πολύ απλά, αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα αναγκαστούν να αφήσουν για πολύ μεγάλο διάστημα τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου ουσιαστικά χωρίς φορτηγά και φαγάνες που θα χρειαστούν σε άλλα σημεία για να παρέμβουν. Οπότε, σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ δύσκολο, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποιος καθαρισμός του στρατοπέδου Σγιάκα εσωτερικά, αλλά παρόλα αυτά τουλάχιστον έγινε καθαρισμός του στρατοπέδου εξωτερικά και περιμετρικά αυτού, καθώς και τα σκουπίδια στο συγκεκριμένο σημείο ήταν πάρα πολλά. Έπιασε τόπο, όπως φαίνεται, το ρεπορτάζ του Σεπτεμβρίου, Βασίλη, το δικό σου ρεπορτάζ, και σήμερα βλέπουμε να δραστηριοποιούνται και να κινητοποιούνται, να γίνεται μια αλλαγή αυτής της εικόνας. Βέβαια, τότε η πρώην πρόεδρος εκεί της περιοχής, της Δημοτικής Κοινότητας του Ελευθερίου Κορδελιού, η κυρία Πασχαλίδου, είχε διαμαρτυρηθεί έντονα. Σήμερα φαντάζομαι ότι και η αντιπολίτευση αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία. Φυσικά και να αγκαλιάζουν, κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια, κανείς δεν θέλει να υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Το ζήτημα είναι που υπάρχει τώρα, είναι πώς θα μπορέσει αυτός ο χώρος να διατηρηθεί καθαρός. Γνωρίζουν όλοι ότι αυτός ο χώρος καθαρίστηκε ναι μεν τώρα, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
κάποιοι ασυνείδητοι και πάλι θα πάνε και θα πράξουν τα σκουπίδια του εκεί. Αυτό είναι ο φόβος και γι' αυτό μάλιστα θα γίνουν κάποιες ενέργειες και από τη Δημοτική Αρχή συνεννόηση με την αστυνομία, να μπουν κάποια πρόστιμα και να φυσικά να ενημερωθεί και ο κόσμος και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ότι δεν πρέπει να πράξει τα σκουπίδια του εκεί πέρα. Θα υπάρχουν πρόστιμα αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα τα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ αναλυτικά, Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε εμείς τώρα το χαρακτηριστικό βίντεο. Πώς ήταν η περιοχή και πώς μετά την παρέμβαση πλέον του Δήμου και αφού προηγήθηκε και το ρεπορτάζ του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε μια προσπάθεια καθαρισμού. Έχουν γεμίσει σκουπίδια. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε ο Δήμος του Κορδελιού Ευόσμου, ούτε ο Δήμος των Αμπελοκήπων. Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που είναι βόμβα για το μέρος εδώ πέρα. Έξω εδώ εφαπτώμενοι που είμαστε με το στρατόπεδο έχει γεμίσει σκουπίδια. Αρχές Σεπτεμβρίου και σε μια καλοκαιρινή ημέρα τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά. Η περιοχή οδός Εμμανουήλ Παπά, περιμετρικά του στρατοπέδου Ζιάκα, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Σκουπίδια και άνθρωποι που οι περισσότεροι είναι χρήστες ναρκωτικών. Το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Άτλα αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα με το παρατημένο στην τύχη του εδώ και αρκετά χρόνια πρώην στρατόπεδο Ζιάκα. Η εικόνα του πρώην στρατοπέδου ήταν αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι στην περιοχή Διαλογή έκαναν έκκληση στους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν του θέματος. Η τηλεοπτική παρέμβαση φαίνεται πως έπιασε τόπο για άλλη μία φορά. Έκδηλη είναι η ευαισθητοποίηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, καθώς υπήρξε κινητοποίηση σήμερα πλέον με τα μηχανήματα να καθαρίζουν την περιοχή και τις αρμόδιες αντιδημαρχίες περιβάλλοντος τεχνικών έργων και καθαριότητας να επιβλέπουν τις εργασίες. Από νωρίς το πρωί και για δεύτερη ημέρα τα συνεργεία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου παλεύουν για να απομακρύνουν τα σκουπίδια που είχαν συγκεντρωθεί και είχαν σχηματίσει βουνά έξω από το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα. Προσπαθούμε να βρούμε λύση μόνιμη ουσιαστικά, είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Άμα μόνοι μας δηλαδή, όσο και αν παλεύουμε, είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να υπάρχει λίγο η αντίληψη ότι το να πετάμε, το να ξεφορτωνόμαστε απλά τα σκουπίδια από το χώρο μας και να το τοποθετούμε κάπου που θεωρούμε ότι δεν μας αγγίζει, είναι λάθος μέχρι τώρα. Και φαίνεται πλέον το ζούμε κιόλας και καθημερινά. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα με την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών, ογκωδών αντικειμένων και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Θεωρούμε ότι δεν λύνεται έτσι απλά το ζήτημα. Ενημερώσαμε το στρατό με έγγραφα. Το επόμενο διάστημα θα ενημερώσουμε και την ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας. Κάναμε κάποιες συστάσεις, κάποιες επιχειρήσεις εδώ πέρα, οι οποίες μετά από καταγγελίες κατοίκων μας αναφέραν ότι πετούσαν ανακυκλώσιμα υλικά και διάφορα άλλα αντικείμενα. Καθαρίσαμε, προβήκαμε στον καθαρισμό εδώ πέρα του εξωτερικού κομματιού του στρατοπέδου Ζιάκα, γιατί σε κάποια σημεία είχε κλείσει και ο δρόμος από τα απορρίμματα. Θα αυξήσουμε και τις περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας στο συγκεκριμένο σημείο. Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής κρούν το καμπανάκι ότι θα πέσουν τσουχτερά πρόστιμα σε όποιον πιαστεί επαυτοφόρο να πετά σκουπίδια, μπάζα και οτιδήποτε άλλο στο συγκεκριμένο σημείο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μόνο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να επιβάλλουμε κάποια πρόστιμα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε παντού δυστυχώς. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Είναι συνεργασία μεταξύ του κόσμου με τη διοίκηση, γιατί όλοι ζούμε σε αυτό το Δήμο. Όλοι θέλουμε το καλύτερο του Δήμου. Παραμένει ωστόσο το αίτημα κατοίκων της περιοχής για άμεση αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Ζιάκα με δημιουργία χώρων πρασίνου, άθλησης και υποδομών αναψυχής. Ωστόσο δεν έχει περιέλθει και είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο στην κυριότητα του Δήμου. Οπότε οποιαδήποτε ενέργεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και να είναι σύνομη σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή.